654 αποστολές αεροδικομιδής. Ενώ το 2016 ο αριθμός αυτός μέχρι τώρα ανέρχεται στις 773. Από τις πρώτες μέρες που αναλάβαμε το έργο της κυβέρνησης, θέσαμε ως βασική πτυχή της πολιτικής μας την ευρεία συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεων σε δράσεις υπέρ του κοινωνικού συνόλου. 12 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, για την ακρίβεια το 0,86% των δαπανών υγείας του οργανισμού πλην φαρμάκων, του 1,402 εκατομμύρια δηλαδή, που αυτό μας κάνει 12 εκατομμύρια, κάθε χρόνο θα δίνεται στο ΕΚΑΒ για τις ανάγκες των αεροδιακομιδών, των πλωτών διακομιδών και για την ανανέωση του εξοπλισμού του. Αυτό το απλό πράγμα δεν είχε νομοθετηθεί ποτέ. Αν δηλαδή πριν λίγο καιρό δεν πετυχαίναμε στη διαπραγμάτευση να κρατήσουμε δημόσια την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, όλο αυτό που παρουσιάζαμε σήμερα σε λίγους μήνες θα ήταν στο κενό, γιατί ο ιδιώτης που θα διαχειριζόταν τα υπόλοιπα αεροδρόμια προφανώς θα ζητούσε αρκετές δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια από το Υπουργείο Υγείας για να λειτουργήσει αυτή η βάση.